οι πνευμονολόγοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή μάχης, γιατί δυστυχώς αυτός ο καινούριος ιός προσβάλλει κυρίως τον πνεύμονα και από αυτό το όργανο κάνει τις βασικές επιπλοκές και δυστυχώς κάποιοι εκ των συνανθρώπων μας, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι, οδηγούνται σε βαριές αναπνευστικές ανεπάρκειες με αποτέλεσμα να έχουν ανάγκη την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αυτό που γίνεται τώρα καθημερινά με την έλλειψη κρεβατιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το πόσο σοφότεροι γίναμε θα σας πω το εξής απλό. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που δίνει αυτό τον αγώνα και έχει οδηγήσει τη χώρα μας να είναι τελευταία σε αυτή την πανδημική κρίση, πράγμα που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Επίσης βλέπουμε το συνεχή αγώνα που γίνεται ώστε να μπουν συνέχεια να βρεθούν φάρμακα και συνδυασμοί φαρμάκων, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπουμε, γιατί παρατηρούμε καθημερινά στις ενημερώσεις που μας γίνονται ότι όλο και φαίνεται μια χτίδα, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας αποσωληνώνονται και βγαίνουν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και μας δίνει κουράγιο στο να συνεχίσουμε όλοι μαζί τη μάχη ενάντια σε αυτή την πανδημία. Πράγματι, η χώρα μας τα έχει πάει καλά και αυτό έχει αποτυπωθεί και στον ξένο τύπο πολλών κρατών, έτσι, πολλών χωρών που πολύ πιο πλούσιων από εμάς, που πραγματικά έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι σε μια κρίση η χώρα μας έχει όλο αυτό το δυνατό και υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό και παίρνοντας γρήγορα μέτρα. Αυτό. Χρησιμοποιώντας αυτούς όλους τους επιστήμονες που έχουμε και φέραν τη χώρα μας αυτή τη στιγμή να είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Εκεί που ήμασταν οι χειρότεροι της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή είναι τιμή μας γιατί είμαστε καλύτεροι. Ναι, σε πολλά πράγματα πραγματικά έτσι ήμασταν δακτυλοδεκτούμενοι χειρότεροι. Μα βλέπετε όλες οι ξένες εφημερίδες και τα περιοδικά κάνουν λόγο για τον τρόπο που η Ελλάδα χειρίστηκε το θέμα. Όρθια απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο για το υψηλά καταρτισμένο δυναμικό προσωπικό, έμψυχο δυναμικό προσωπικό. Πολύ νωρίς πήραμε τα μέτρα και δεν χρειάστηκε να κριθεί η αντοχή περισσότερο του προσωπικού μας, γιατί είναι με πολύ μεγάλες ελλείψεις. Δηλαδή, αν χρειαζόταν, αν δεν λαμβάναμε αυτά τα μέτρα, και αν χρειαζόταν να κριθεί στα πεδία. Θα πρέπει να το πούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά κάποιο τρόπο το δημόσιο σύστημα υγείας είχε απαξιωθεί. Έτσι, μπράβο. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε με πολύ λίγες κλίνες εντατικής θεραπείας, που είναι αυτές που έχουμε ανάγκη τώρα. Ναι. Γιατί τα βαριά περιστατικά με τις επιπλοκές, χωρίς εντατική θεραπεία, χωρίς κρεβάτια εντατικής θεραπείας που οι ασθενείς θα υποστηριχθούν σωστά, δεν έχουν κανένα μέλλον. Ναι. Άρα λοιπόν φάνηκε η ανεπάρκεια του συστήματος, που δυστυχώς φαίνεται ότι την έχουν ανάγκη όλοι, είτε αυτοί είναι πλούσιοι είτε είναι αυτοί φτωχοί. Έτσι. Και το απαξιωμένο λοιπόν σύστημα υγείας έρχεται να γίνει τώρα κυρίαρχο. Ναι. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και ελπίζουμε έτσι να από τα 200 δις που ακούσαμε χθες από το ότι θα δοθούν για το θέμα της υγείας στο Eurogroup. Αυτό το Eurogroup, αναφέρεστε προφανώς στο Eurogroup. Ναι. Ελπίζω κάποτε να ασχοληθούμε σοβαρά έτσι και να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας όλοι, ώστε αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας να φτάσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι. Ναι. Μία τελευταία. Στις δύσκολες στιγμές βλέπετε ότι το δημόσιο σύστημα είναι που στηρίζει. Ναι, έτσι είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Οι ιδιωτικές κλινικές, αν δείτε, δεν νοσηλεύουν περιστατικά με κορονοϊό. Ναι, έτσι είναι. Όλα πάνε στο δημόσιο. Το δημόσιο δηλαδή αυτή τη στιγμή στέκεται δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας. Ναι. Και έτσι θα ήθελα να το σημειώσω για το πόσο καταρτισμένο είναι το δυναμικό. Οι Έλληνες γιατροί που σπουδάζουν στην Ελλάδα και στα ξένα πανεπιστήμια, βλέπουμε αυτές τις ημέρες που φιλοξενούνται γιατροί Έλληνες σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Πόσο δυναμικό έχει δώσει η χώρα μας. Ξέρετε, 18.000 γιατρούς μέσα στη δεκαετία, από ό,τι λένε τα στοιχεία, έτσι, έχουν φύγει από την Ελλάδα και δουλεύουν αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία του εξωτερικού, και είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει πολύ. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα κομμάτι που μας πληγώνει όλους. Γιατί η Ελλάδα με την οικονομική κρίση που περάσαμε όλοι, τι έχασε. Έχασε τους επιστήμονές της, δηλαδή αυτούς που σπούδασε. Ακριβώς. Τους βλέπουμε τώρα να διαπρέπουν σε ακριβώς άλλα κράτη και να είναι μπροστά στον αγώνα των άλλων κρατών. Έτσι είναι, αυτό πραγματικά ήταν το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή χάσαμε τους επιστήμονές μας. Ναι.
τους επιστήμονες τους οποίους έτσι πλήρωσε η κάθε οικογένεια, τους το ελληνικό κράτος. Τους πλήρωσε το ελληνικό κράτος, οι οικογένειές τους και αναγκαστήκαν να γίνουν μετανάστες γιατί εδώ δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Αυτό ακριβώς. Και τώρα μας ενημερώνουν και διαπρέπουν, τους βλέπετε καθημερινά στα κανάλια. Αυτό, έτσι, σε όλα τα κράτη και... υπάρχουν Έλληνες που... που βοηθάνε τα εκεί συστήματα. Και εδώ, και εδώ περισσεύαν βέβαια, δεν είχαν δουλειά και αναγκαστήκαν να φύγουν. Έτσι είναι. Θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Θεοδοσίου, για τα τηλεφωνήματα που παίρνετε από τους δικούς σας ασθενείς, τι τους προβληματίζει, τι κατάσταση έχουμε εδώ πέρα, έχετε μια γενικότερη εικόνα στην Αλέζο και τι τους λέτε σε σχέση με τον κορονοϊό. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί, από την πρώτη μέρα είμαστε στο πλάι αυτών των ασθενών μας. Δεν αναστήλαμε ποτέ τη λειτουργία των ιατρείων μας. Την τροποποιήσαμε δουλεύοντας με ραντεβού για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών μας και απαντώντας καθημερινά σε πάρα πολλά ερωτήματα ασθενών μας, είτε δίνοντας απλές οδηγίες, είτε ενημερώνοντας τους για τον κορονοϊό, είτε και αντιμετωπίζοντας το φόβο αυτών των ανθρώπων. Γιατί δεν σας κρύβω ότι κυρίαρχο στοιχείο της παρούσης κατάστασης είναι ο φόβος. Ναι. Όλοι φοβούνται. Και αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή να βλέπεις υγιείς ανθρώπους, όχι μόνο τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας, τους παππούδες μας. Οι υγιείς ανθρώπους να φοβούνται. Και δεχόμαστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα προκειμένου να σταθούμε πλάι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και συνάδελφοι μας που προσωρινά έχουν αναστείλει τη λειτουργία των ιατρείων τους για προσωπικούς λόγους. Απαντούν στα τηλέφωνα, κατεβαίνουν, εξετάζουν επίγοντα περιστατικά. Απλά όλοι έχουμε κατά κάποιο τρόπο τροποποιήσει τη λειτουργία των ιατρείων μας. Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, έτσι. Κοιτάξτε, κάποια μέτρα ασφαλείας εμείς παίρναμε χρόνια. Ναι. Βέβαια, όχι όπως είναι αυτά που παίρνουμε στην παρούσα κατάσταση, βάζοντας δηλαδή πολύ μεγάλα ραντεβού. Ναι. Και σας πληροφορώ ότι ο αριθμός των τηλεφωνημάτων που δεχόμαστε καθημερινά είναι πολλαπλάσιος αυτός όταν τα ιατρία μας ήταν σε κανονική αυτό λειτουργία. Αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί το έχουμε θίξει από την αρχή με την λειτουργία του ΕΟΔΗ που μας παρέπεμπε όλους ένα τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο αν ήσουν τυχερός να βγάλεις γραμμή αυτό θα γινόταν μετά από πάρα πολλή ώρα. Και για σκεφτείτε, στον ΕΟΔΗ σου δίνουν μια απλή οδηγία γιατί είναι κάποιος υπάλληλος. Ναι. Και σου λέει να πάρεις το γιατρό σου. Εμείς λοιπόν είμαστε αποδέκτες αυτών όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας. Είχατε δηλαδή ασθενείς ή κόσμο ο οποίος σας έλεγε ότι πήραμε τον ΕΟΔΗ και μας είπε πάρτε το γιατρό σας. Δεν παίρνουν τις απαντήσεις που θέλανε. Ναι, εννοείται. Τους δίνουν κάποιες οδηγίες και μετά να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Ναι. Και εμείς είμαστε και υποχρεωμένοι βέβαια να σταθούμε στο πλευρό αυτών των συνανθρώπων μας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε τα τηλέφωνα. Βέβαια. Θα τους δώσουμε και θα τους συμπαρασταθούμε τώρα που μας έχουν και ανάγκη. Οι τηλεφωνικές πληροφορίες είναι δωρεάν, κύριε Θεοδοσίου. Εντελώς δωρεάν. Όπως μας εμπιστεύονται τόσο καιρό οι άνθρωποι, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Ναι. Δεν σημαίνει ότι τώρα θα τους εγκαταλείψουμε. Έτσι είναι. Οι τηλεφωνικές οδηγίες είναι δωρεάν. Και με το όποιο κόστος, γιατί ξέρετε, ο γιατρός παίρνει και την ευθύνη ενός περιστατικού όταν δίνει τηλεφωνικές οδηγίες. Ναι. Δεν είναι ότι δίνουμε τηλεφωνικές απλές οδηγίες. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι απαντάμε σε ερωτήματα από την απλή μάσκα ή το απολυμαντικό ή το ενόπνευμα. Δίνουμε ιατρικές οδηγίες. Τροποποιούμε αγωγές. Ναι. Δίνουμε αγωγές. Τους εξετάζουμε όταν κρίνουμε και όταν πρέπει. Είναι δηλαδή η τηλεφωνική οδηγία εκεί. Κάνουμε ιατρική. Πέρα από τα απλά που σας είπα, είναι αυτά τα μέτρα ασφαλείας, τι πρέπει να κάνουν, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το φόβο, το τι σημαίνει μένουμε σπίτι. Ναι, έτσι είναι. Εμπεριέχουν μεγάλο κομμάτι ιατρικής. Ναι. Όσον αφορά τη λειτουργία των ιατρείων και για να μην το αφήσω να πέσει κάτω, επειδή είχατε κάνει και μια ανάρτηση προχθές, μετά και από κάποιες δηλώσεις του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου, που άλλα ήθελε να πει, άλλα βγήκαν, δεν ξέρω, ότι δεν λειτουργούν τα ιατρεία. Είσαστε εδώ και λειτουργείτε για όλο τον κόσμο. Δεν έχουν κλείσει ποτέ τα ιατρεία. Εννοείται, εμείς δεν κλείσαμε ποτέ. Ναι. Ποτέ. Το λέω και αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσει τουλάχιστον όλος ο κόσμος της Λέσβου. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς ήταν κάποιες άστοχες δηλώσεις του συντοπίτη μας και Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Και ο Πανελλήνης, γιατί αναφέρθηκε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Εγώ θα σας απαντήσω στο κομμάτι που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με προτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κλείσαν τα ιατρία τους. Η προτροπή λοιπόν του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, επειδή ο υγειονομικός χώρος αυτή τη στιγμή μετράει αρκετά θύματα και επίσης το 20 με 25% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι υγειονομικοί. Ναι. Το βλέπετε αυτό, το ξέρετε. Ναι. Μας έδωσε την οδηγία, μας την έστειλε, ότι αν δεν έχουμε τα προβλεπόμενα αν δεν μπορούν μέτρα ασφαλείας, δηλαδή ασφαλείας, μάσκες, μπλούζες, γάντια, γυαλιά, να αναστείλουμε την λειτουργία μας, εάν θέλουμε, ναι, μέχρι να τα προμηθευτούμε. Γιατί δεν σας κρύβω ότι και εμείς για να προμηθευτούμε αυτά τα υλικά, τα οποία τα πληρώσαμε υπερδεκαπλάσια όπως απλώς ο κόσμος, θέλαμε χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά δεν κλείσαμε. Δεν έκλεισαν τα ιατρία. Σας λέω, κάποιοι, ναι, κυρία Τζινέλη, κάποιοι δεν κλείσαμε καθόλου. Ναι. Είμαστε ανοιχτοί και όχι κλειστοί όπως υπόθηκε. Ναι. Λοιπόν, τα ιατρία είναι ανοιχτά και ακόμα και κάποιοι συνάδελφοι που για προσωπικούς λόγους αναστείλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ξέρω ότι δίνουν τηλεφωνικές οδηγίες στους ασθενείς τους και αν χρειάζεται κατεβαίνουν και βλέπουν και επίγοντα περιστατικά. Μάλιστα. Άρα από πού αναστείλαμε? Λοιπόν, διευκρινίστηκε αυτό. Κάθε ένας ασθενής μπορεί να πάρει τον γιατρό του, να κλείσει το ραντεβού του και να δοθούν οδηγίες από τον γιατρό. Έτσι, πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Θοδωσίου, για δώστε μας έτσι μερικές οδηγίες, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Χθες ακούσαμε, για παράδειγμα, και για τα μέτρα προστασίας. Δεν χρειάζεται να φοράμε γάντια. Από ό,τι κατάλαβα, ούτε μάσκα χρειάζεται να φοράμε, εκτός αν μπαίνουμε σε κάποιο κλειστό χώρο και είμαστε άρρωστοι. Ναι. Κοιτάξτε, διαπιστώνουμε ένα διάχυτο φόβο στον κόσμο. Ναι. Αυτό μας οδηγεί σε υπερβολές. Ναι. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή καθημερινά, όλοι μας, να περπατάει κάποιος στην προκυμαία και να φοράει γάντια και μάσκα. Ναι. Αυτό είναι λάθος. Να οδηγεί μόνος του μέσα στο αυτοκίνητό του και να φοράει γάντια με μάσκα του, με κλειστά παράθυρα. Από πού θα κολλήσει μέσα στο αυτοκίνητό του? Σαφώς ένας που προσέχει κάποιον ηλικιωμένο ή μια ευπαθή ομάδα να φοράει γάντια. Η υγειονομική πρέπει να φοράμε γάντια, μάσκες, γυαλιά. Αλλά αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Όχι να βγούμε να κάνουμε τη βόλτα μας με γάντια. Να πάμε στο σούπερ μάρκετ, βεβαίως, να προσέχουμε, να μην συγχρονιστούμε. Οι οδηγίες είναι σαφέστατες. Ναι. Δεν μιλάω τώρα πώς θα φοράμε τη μάσκα, πώς θα την πιάσουμε, πόσο θα τη χρησιμοποιήσουμε. Βλέπετε μάσκες διαφόρων ειδών που οι μάσκες έχουν προδιαγραφές. Ναι. Λοιπόν, και ο τρόπος χρήσης. Ας μην πούμε, τα έχουν υποθεί από τηλεοράσεις από πάρα πολλούς. Αλλά ζούμε στον παραλογισμό που ξεκινάει από το φόβο και βλέπουμε ανθρώπους χωρίς προβλήματα υγείας να κυκλοφορά, να κάνουν τη βόλτα τους και να φοράνε. Δηλαδή, αυτά δεν χρειάζονται, είναι περιτά. Είναι υπερβολές. Και ξεκινάνε από την, ναι, ξεκινάνε από το φόβο. Ο κόσμος φοβάται. Ναι. Ακόμα και η οδηγία, κύριε Τζινέλη, του μένουμε στο σπίτι. Mm-hmm. Τι σημαίνει μένουμε στο σπίτι? Εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει μπαίνω στο σπίτι μου, σφραγίζω πόρτες και παράθυρα γιατί φοβάμαι θα μπει ο κορονοϊός μέσα. Η οδηγία του μένουμε στο σπίτι έχει τη λογική της αποφυγής του συγχρονισμού. Όλοι οι άνθρωποι και κυρίως και οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι τους. Απλά να μην συγχρονίζονται, πρέπει να βγουν να κάνουν τον περίπατό τους. Πρέπει όλες αυτές, ακόμα σας λέω, και οι καρδιοπαθείς και ναι, οι αναπνευστικοί ασθενείς και οι διαβητικοί, είναι απαραίτητη σωματική άσκηση. Πρέπει να βγουν να περπατήσουν, απλά να μην συγχρονιστούν. Ναι. Αυτό είναι όλο το... Δεν σημαίνει ότι σπήραμε τον πανικό. Πρέπει από αυτή την κρίση να βγούμε και σωματικά υγιείς, αλλά και ψυχικά υγιείς. Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε, κύριε Θοδωσίου. Μια τελευταία ερώτηση μας την έχουν υποβάλει έτσι πολλοί ακροατές μας. Ναι. Για την κατάσταση έτσι στο νησί. Τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά με τα κρούσματα. Ναι, φαίνεται ότι ναι. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι τα έχουμε μέχρι στιγμής, θα πάμε πολύ καλά. Ναι. Όπως θα πάει και η χώρα εξάλλου καλά. Ναι. Μας ρωτάνε, γιατί ακούμε για τη μεταδοτικότητα του ιού, και μας ρωτάνε πώς είναι δυνατόν να μην είχαμε τελικά, και ευτυχώς που δεν είχαμε, διασπορά στην περιοχή
περιοχή του Πλωμαρίου ή στην περιοχή των Κοινοτήτων όπου είχαμε το πρόσφατο περιστατικό, τη στιγμή που είμαστε τόσο κλειστοί στις κοινωνίες. Πώς είναι δυνατόν και δεν είχαμε διασπορά, πώς ήμασταν τόσο τυχεροί? Θα σας το πω με πολύ απλά λόγια. Αυτός ο ιός χαρακτηρίζεται από την υψηλή μεταδοτικότητά του. Ένας ασθενής πότε μεταδίδει? Όταν είναι πριν την εκδήλωση, 2-3 μέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων του, και κυρίως την εκδήλωση των συμπτωμάτων του, όπου τα υγικά φορτία και τα μικροβιακά, να το πούμε απλά, φορτία είναι πάρα πολύ υψηλά. Ναι. Λοιπόν, για να μεταδοθεί λοιπόν ο ιός, που κυρίως μεταδίδεται αερογενώς και μετά πάει στις επιφάνειες, πρέπει να συγχρονιστούμε, να βρεθούμε δηλαδή μαζί και για αρκετή ώρα με περιστατικό που είναι είτε στο προκλινικό στάδιο να εκδηλώσει ή εκεί λοιπόν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε. Και γι' αυτό βλέπετε η οδηγία είναι περπατάμε στον δρόμο, κρατάμε 2 μέτρα απόσταση. Άρα ο ιός διαχέεται στο περιβάλλον, άρα δεν υπάρχουν υψηλά μικροβιακά φορτία, λιγότερο. Μάλιστα, οπότε άρα, δεν λοιπόν, αυτές οι προποθέσεις. Αυτά τα κρούσματα μεταδίδαν, αλλά με τους ανθρώπους που ήρθαν δεν συγχρονιστήκαν πολύ. Βλέπετε ότι τα παιδιά κυρίας αυτής, από ό,τι ξέρω, ήταν τα τεστ τους αρνητικά. Ναι. Δηλαδή, ο μεγάλος είναι αυτός που δεν θα κολλήσουμε αν περπατάμε, αν κάνουμε τον περίπατό μας 2-2, περπατάμε με 2 μέτρα απόσταση. Ναι. Δεν θα κολλήσουμε αν π.χ. πάμε να δούμε τους γονείς μας που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και καθίσουμε στα δίσκα πάνω στην αυλή μας και τους δούμε. Δεν είναι τόσο, μεταδίδεται εύκολα. Αν τηρήσουμε όμως τα μέτρα ασφαλείας, περιορίζουμε πάρα πολύ τη μετάδοση του ιού. Ωραία. Λοιπόν, υπομονή από όλους μας. Τέλος του Απρίλη θα έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα και για τη χώρα μας και διεθνώς, νομίζω. Οπότε κυρία λίγο Δημέλη, υπομονή. Φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για ένα βασικό λόγο. Ότι π.χ. τα περιστατικά που ανακοινώνονται σήμερα, δηλαδή τα θετικά κρούσματα, είναι αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν πάρθει, ας πούμε, πριν από... Οι θάνατοι που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν πάρθει πριν από 14 με 21 μέρες. Η κάθε χώρα, εδώ είναι η δυσκολία, η κάθε χώρα είναι σε διαφορετική φάση. Αν δείτε δηλαδή τις καμπιλίες, η Τουρκία, ας πούμε, ανεβαίνει, είναι διαφορετική. Αυτό σημαίνει ότι αν ήταν δικό μας μόνο πρόβλημα, εμείς είμαστε σαφέστατα σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Αλλά δυστυχώς είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, πανδημία. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν τα μέτρα δεν θα έχουν σχέση μόνο με τη χώρα μας, γιατί δεν μπορείς να ανοίξεις π.χ. τη χώρα σου και η Τουρκία να ανεβαίνει. Ναι. Καταλάβατε, είναι παγκόσμιο το θέμα, γι' αυτό είναι, θεωρώ είναι ακόμα δύσκολο να προβλέψουμε την επιστροφή μας στην κανονικότητα. Βεβαίως. Αλλά να προσέξουμε να βγούμε ψυχικά και σωματικά υγιείς. Αυτά είναι τα μέτρα που ορθώς παίρνει η κυβέρνηση να τα τηρούμε. Έτσι. Όχι ο φόβος. Έτσι είναι. Και ακριβώς επειδή έχουμε και την επόμενη μεγαλοβδομάδα και το Πάσχα μπροστά μας, είναι πολύ κρίσιμα ακόμα τα πράγματα και για τη χώρα μας. Το ότι πάμε καλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανατραπεί. Το πάμε καλά δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε και επαναπαυόμαστε. Έτσι, έτσι, έτσι. Και προσέχουμε για να βγούμε όλοι καλά από αυτή την κρίση. Και πολύ σωστά έβαλε πάγο σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ξεκινούσαν τη συζήτηση για το πότε θα χαλαρώσουν τα μέτρα, έτσι βάζοντας και στον κόσμο τη διαδικασία να μετράει και... Όχι, νομίζω ότι οι επιστήμονες που χειρίζονται αυτή την πανδημία έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά, εκπληκτικά καλή δουλειά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα τα ξαναπούμε. Και ελπίζω να τουλάχιστον να βγάλουμε λίγο το φόβο από τους συνανθρώπους μας, γιατί μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται φόβος. Σωστή ενημέρωση, τήρηση των μέτρων. Σωστή ενημέρωση των μέτρων. Ακριβώς. Και θα τα πάμε καλά. Και θα τα πάμε όπως τα πάμε καλά μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Έτσι.